19 Μαΐου, ημέρα μνήμης. Έτσι τη χαρακτηρίζει η ιστορική ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 24ης Φεβρουαρίου του 1994. Ναι, ημέρα μνήμης και μνημοσύνης. Μια ημέρα, μια έννοια, ένα μήνυμα. Ποτέ πια άλλη γενοκτονία. Ένα μήνυμα με αφάνταστη δύναμη. Θα δικάζει και την απίθμενη υποκρισία όλων αυτών που μαζί με την πολεμική υποστήριξή τους. Έψεις μας ακουμπούν σήμερα σε μια εθνική τραγωδία. Ακουμπούν ένα πράγμα που δεν λησμονούμε. Ακουμπούν στον αφανισμό των Ελλήνων δημοκρασιακού πόνου. Τιμούμε με πόνο τη μνήμη τους και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της σπουδιακής γενοκτονίας. Για την καταδίκη από όλο τον κόσμο παρόμοιων πρακτικών. Βίωσαν άλλωστε το ίδιο δράμα και οι Αρμένοι. Βιώσαμε πρακτικές εθνοκάθαρσης και επικισμού στα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη. Υπάρχουν και χαρτιά, ναι, για την Ελλάδα, ρε γαμώτα, γιατί η Ελλάδα έχει πολλές φυλές, κάποιες που θέλησαν να τις αφανίσουν, αλλά τελικά ευτυχώς δεν κατάφεραν. Μία είναι η μεγάλη λέξη. Και αυτή εμπεριέχει όλη την αλήθεια. Και δεν είναι άλλη παρά η γενοκτονία. Και ξέρουμε ποιος την έχει προκαλέσει. Αυτή είναι η μυσαλλοδοξία. Και αυτή η απίστευτη αλαζονία της γείτονος χώρας δεν έχει σταματήσει. Ούτε οι καταστροφές που προκαλεί ακόμη και τώρα. Και η μεγάλη μας αδυναμία πολλές φορές είναι το ότι εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε εμάς. Δεν υπάρχει κανένας συνοστισμός. Υπάρχει και εκεί γενοκτονία. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή στην ψυχή μας να το βάλουμε. Γιατί όταν διεκδικείς, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να τιμήσουμε συλλογικά τα θύματα μιας θηριωδίας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά εδώ στη Μακεδονία, ένα παραπάνω. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, βιώνουμε ένα εσωτερικό θρήνο. Τιμούμε 353.000 Ελλήνων που σφαγιάστηκαν με σχέδιο, με στρατηγική, από την Τουρκία στο πλαίσιο μιας κεντρικής πολιτικής απόφασης. Συγκεκριμένα ο Βίλι Μπραντ ζήτησε συγγνώμη από τους Εβραίους, πρέπει λοιπόν και η Τουρκία, ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, να ζητήσει συγγνώμη από τον ποντιακό ελληνισμό, να δώσει εγγυήσεις, στην ανθρωπότητα και στον εαυτό τους, ότι δεν θα ξανακάνουν γενοκτονία. Της καμπάνας φτάνει ως τις μέρες μας. Συνεχίζει ακόμα να αντιχεί έναν αιώνα μετά και να ραγίζει ακόμα τις καρδιές μας. Και δίπλα σε αυτόν τον πένθυμο ήχο ακούγεται βαθιά η λύρα και η φωνή του τραπεζούντιου Στάθη Βενιαμίδη να τραγουδά το τραγούδι «Ανάθεμά και τον Κεμάλ, πηγαίνοντε αιτία, τον πόντο να ευκαιρώνομαι απέσω 23». Ιωάννης Τσολοσίδης από ένα χωριό. Ομορφωτικός όμορφος.